μπλόκο στις μετακινήσεις πολιτών που δεν έχουν εμβολιαστεί επιδιώκει να βάλει η κυβέρνηση ανακοινώνοντας νέους περιορισμούς σε όσους θέλουν να ταξιδέψουν εκτός νομού. Τα πολυδιαφημισμένα, έγκυρα και αξιόπιστα self-test καταργούνται και οι πολίτες αναγκάζονται τώρα να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη εν ώψη των καλοκαιρινών αδειών. Η Επιτροπή των Ειδικών εισηγήθηκε την υποχρεωτική προσκόμιση του ψηφιακού πιστοποιητικού είτε η αρνητικό PCR ή rapid test που κοστολογούνται στα 40 και 20 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς, από Δευτέρα 5 Ιουλίου για τις μετακινήσεις προς τα νησιά θα απαιτείται. Για τους ενήλικες, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, αρνητικό αποτέλεσμα PCR τις τελευταίες 72 ώρες ή αρνητικό αποτέλεσμα rapid test τις τελευταίες 48 ώρες. Για ανήλικους 12 έως 17 ετών, οποιοδήποτε τεστ περιλαμβανομένου του self-test, ενώ οι ανήλικοι έως 12 ετών ταξιδεύουν ελεύθερα. Από την επιστροφή από τα νησιά, συνίσταται η διενέργεια self-test για όλους όσοι είναι άνω των 12 ετών. Ως προς τις χερσαίες μετακινήσεις, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί. Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και η Σαλαμίνα, καθώς και πρώτον όσοι μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών νησιωτικών περιφερειακών ενωτήτων για λόγους εργασίας σε καθημερινή βάση με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test, όπως ήδη ισχύει, και δεύτερον όσοι μετακινούνται μεταξύ νήσων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή σε πορθμία που συνδέουν την υπηρετική χώρα με νήσους κοντινής απόστασης με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test, αν πρόκειται για εργαζομένους, όπως ήδη ισχύει, και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test πριν τη μετακίνηση για τους υπολείπους. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, η Μύκονος μεταφέρεται από το κίτρινο επίπεδο στο πορτοκαλί λόγω αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου, ενώ οι ενότητες Λάρισας, Εύβοιας, Δυτικής Αττικής κατεβαίνουν κατηγορία από το πορτοκαλί και πηγαίνουν στο κίτρινο. Σύμφωνα με την καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων, κυρία Παπαευαγγέλου, τα επιδημιολογικά δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδος δείχνουν μια σταθεροποίηση της πανδημίας. Φαίνεται σαν να ανακόπηκε η καθοδική πορεία που παρατηρούσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Η κυρία Παπαευαγγέλου προσέθεσε ότι η πλειοψηφία των νέων κρουσμάτων αφορά κατά κύριο λόγο τους νέους μας 18 έως 24 ετών.